στην ανάδειξη και αξιοποίηση των παλαιών αποθηκών του ΟΣΕ που βρίσκονται πριν από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προχωράει η Δημοτική Αρχή, ύστερα από την ένταξη του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο έργο, προϋπολογισμού 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, έχουν συμπεριληφθεί οι τρεις πρώτες αποθήκες του λιμένα. Συγκεκριμένα, στην αποθήκη 1 θα γίνουν εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης της εξωτερικής όψης του κτηρίου, καθώς και της εσωτερικής του διαρρύθμισης. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το κτίριο θα φιλοξενήσει εκδοτήρια εισιτηρίων για τα πλοία, καθώς και μια έκθεση αγορά τοπικών προϊόντων σε ένα συνολικό εμβαδό 309 τετραγωνικών μέτρων. Δίπλα ακριβώς θα έχουμε την πεζοδρόμηση με την τοποθέτηση σε αυτόν ενός ποδηλατοδρόμου. Θα έχουμε τις αποθήκες του ΟΣΕ, οι οποίες την άλλη εβδομάδα βγαίνουν και οι τρεις σε δημοπράτηση. Άρα πολύ γρήγορα θα έχουμε ανάδοχο και αντιλαμβάνεστε ο χώρος πίσω από το ρολόι, δηλαδή οι δύο αποθήκες και οι άλλοι από την άλλη μεριά του Τελωνίου θα αναπλαστούν, θα αναστηλωθούν και θα έχουμε στην γωνιακή εδώ μπροστά μας μια έκθεση προϊόντων και πώλησης, δηλαδή μια μικρή δημοτική αγορά μόνο θρακικών προϊόντων. Στη θέση της αποθήκης 2, η οποία έχει καταρρεύσει και δεν υπάρχει πια, θα κατασκευαστεί ένα καινούριο διόροφο κτίριο, το οποίο θα έχει την ίδια μορφή με το παλαιό και θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος εστίασης και καφέ, συνολικού εμβαδού 558 τετραγωνικών μέτρων. Τέλος, στα όρια της αποθήκης 3, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει καταρρεύσει, θα κτιστεί ένα νέο διόροφο κτίριο εμβαδού 507 τετραγωνικών μέτρων, με ταυτόχρονη αποκατάσταση του τμήματος της αποθήκης που σώζεται. Το νέο κτίριο θα λειτουργήσει ως κινηματοθέατρο. Στη δίπλα ακριβώς θα έχουμε κάτω καφετέρια και πάνω εστιατόριο που θα απολαμβάνουν όλο το παλιό λιμανάκι που είναι πανέμορφο και από την άλλη μεριά θα έχουμε ένα κινηματογράφο και ένα θέατρο δημοτικά, αυτά τα οποία θα τα απολαύσουμε όλοι. Άρα βλέπετε ότι η Αλεξανδρούπολη μέχρι και στο τέλος του παραλιακού της μετόπου περίπου στο Εγνατία αναπλάθεται και το όνειρο πια σιγά σιγά και αρχίζει και γίνεται πραγματικότητα.